Πριν από μία εβδομάδα, εκπρόσωποι τη σερβική κυβέρνηση και τη εταιρεία Rosatom υπέγραψαν συμφωνία την κατασκευή του Κέντρου Πυρηνικών Τεχνολογίων, ενώ συμφώνησαν για τη δημιουργία ειδική βάση που θα φιλοξενήσει αυτό το έργο στην Σερβία. Τα επόμενα χρόνια, ένα κέντρο πυρηνική τεχνολογία με βάση συγκρότημα, cyclotron και εγκαταστάσει για την παραγωγή ραδιοφαρμάκων θα κατασκευαστεί στην επικράτεια τη Σερβία, αναφέρει η ιστοσελίδα Ambout Särbia στα ρωσικά. Παράλληλα με την παραγωγή ραδιοϊσοτόπων για ιατρικού και βιομηχανικού σκοπού, η Σερβία θα καθιερώσει την παραγωγή του παρισμένου πυρητίου για τη βιομηχανία, καθώ θα παρέχει υπηρεσίε για τον προσδιορισμό, τη σύνθεση ορυκτών και μεταλλευμάτων. Η συμφωνία είναι ασαφής, και μιλά γενικά για πυρηνική τεχνολογία με εστιασμό σε ιατρικέ έρευνε αλλά και άλλου τομεί, οι οποίοι δεν κατανομάζονται επακριβώ επίτηδε. Τι κρύβει όμω αυτό το νέο σχέδιο Ρωσία-Σερβία μετά την ύπαρξη και του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών στο νη, ο παμπώνυρο Ρώσο Πρόεδρο εισάγει με αυτή τη συμφωνία ουσιαστικά τι βάσει για κάτι ακόμα πιο επικίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά το Βερολίνο, αλλά και τις Αμερικανικές δυνάμεις στα Βαλκανία. Υπενθυμίζουμε ότι από το 2017, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας έχει καλέσει την Αμερική να απομακρύνει περίπου 200 πυρηνικές κεφαλές από το έδαφος της Ευρώπης και συγκεκριμένα από πέντε χώρες, διαφορετικά η Μόσχα θα ανέπτυσε το δικό της ατομικό πλωστάσιο εντός της Ευρωπαϊκής Ανούσης. Η χώρα που δύναται να δεχθεί σχεδόν άμεσα ρωσικούς πυράβλους είναι η Σερβία, σύμφωνα με ειδική μυστική συμφωνία από το 2007 μεταξύ Μόσχας και Βελιγραδίου και παρά τις ανακοινώσεις περί σερβικής ουδετερότητας. Η περιοχή αυτή, σύμφωνα με παλιότερες πληροφορίες, αφορά μέρος κοντά στον σερβικό ποταμό Ντρίνα αλλά και στα βόρεια της Σερβίας, προκαλώντας ανησυχία στη συμμαχία λόγω του εύρους του θανατηφόρου βελληνικούς των ρωσικών πυράβλων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα συστήματα που ευρίσκονται ήδη στο Καλίνιγκραντ, χώρες όπως η Γερμανία, Πολωνία και άλλες θα ευρίσκονταν μέσα στο βελινεκέ των Ρωσικών πυράβλων, οι οποίοι θα ελέγχονταν από Ρώσους ειδικού. Όποιο νομίζει ότι η Μόσχα δεν έχει σχέδιο μεταφοράς βαλιστικών πυράβλων Ισκάντερ M στη Σερβία, ω αντιστάθμισμα τη παρουσία Αμερικανικών δυνάμεων και πυράβλων στην Πολωνία, αυτή τη δεδομένη περίοδο είναι εκτό πραγματικότητα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.